να τολμήσουν το βήμα να εμπιστευτούν την ψήφο του στο ΚΚΕ, ξεπερνώντα τα εκβιαστικά διλήμματα όλοι όσοι το εκτιμούν και το εμπιστεύονται για την πρωτοπόρο δράση και την ακλόνητη τη σταθερότητα των θέσεών του, απίφθινε ο Θανάσης Παφίλη, μέλο τη Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ και επικεφαλή του ψηφοδελτίου Επικρατεία από την Κεντρική Προεκλογική Συγκέντρωση τη Κομματική Οργάνωση του ΚΚΕ στην Άρτα. Παράλληλα, συμπλήρωσε ότι το ΚΚΕ δεν θα του προδώσει, θα καταθέσει την ψήφο του στον αγώνα την επόμενη μέρα των εκλογών για να φύγει η αντιλαϊκή πολιτική τη Νέα Δημοκρατία, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, οποιασδήποτε αντιλαϊκή κυβέρνηση και αν προκύψει. Στη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Άρτα, παραβρέθηκαν και χαιρέτησαν οι υποψήφοι βουλευτέ Μπάμπη Πεσλή, πτηνοτρόφο, μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου τη ΟΑΣΝΑ, πρόεδρο του Συλλόγου Πτηνοτρόφων Δυτική Ελλάδα, η Λαμπρίνα Σκορίλα, αντιπρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Άρτα, φιλόλογο φωτογράφο και η Σοφια Τσόλα, δικηγόρο προς διαμεσολαβήτρια μέλος του Δικηγορικού Συλλογού Όλοι τους υποψήφοι με το ΚΚΕ για πρώτη φορά... που συναντήθηκαν μαζί τους στους λαϊκούς αγώνες... το προηγούμενο διάστημα και θέλησαν να εκφράσουν με την στάση του στη δυνατότητα να συμπορευτεί με το ΚΚΕ ένα ευρύτερο κόσμο, ξεπερνώντα δισταγμού και λογικέ του λιγότερου κακού. Τιμωρήστε του, φοβήστε του με ένα υψηλό ποσοστό του ΚΚΕ των Ισοθανάση Παφίλη, καλώντα του αρτινούς να μετρήσουν ποιο ήταν μαζί του και ποιο απέναντί του όλα τα προηγούμενα χρόνια. Κάντε το όπω οι φοιτητέ που ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο την πανσπουδαστική, που είναι πρώτη δύναμη στα πανεπιστήμια, υπογράμισε. Παράλληλα, κάλεσε του εργαζόμενου που ανέδειξαν στην άρτα τι ταξικέ δυνάμει σε πρώτη δύναμη, τώρα άφοβα να κάνουν το βήμα να στηρίξουν ΚΚΕ για να μπορέσει το λαϊκό κίνημα να σταματήσει τη νέα επίθεση από την όποια κυβέρνηση βγει. Ένα ισχυρό ΚΚΕ πρόσθεσε θα συμβάλλει να περάσει ο λαό στην αντεπίθεση, να αποσπαστούν κατακτήσει, να ανοίξει ο δρόμο για την ανατροπή τη καπιταλιστική βαρβαρότητα. Μάλιστα, επεσήμανο ότι τα μηνύματα είναι αισιόδοξα από όλη τη χώρα και την Κυριακή μπορεί να γίνει έκπληξη να ευνηδιαστούν με υψηλό ποσοστό του ΚΚΕ οι πολίτε. Τώρα επιλέξτε το μεγαλύτερο καλό. Το ΚΚΕ επεσήμανε καλώντα του αρτινού να γυρίσουν την πλάτη στη λογική του μικρότερου κακού που ανοίγει το δρόμο για τι χειρότερε μέρε. Σχολιάζοντα την όξυνση τη αντιπαράθεση ανάμεσα στα αστικά κόμματα, υποστήριξε ότι αυτή δεν γίνεται για τα συμφέροντα του λαού, αλλά για το ποιο θα έχει το πάνω χέρι στην επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση. Υπενθύμησε ότι στα μεγάλα το Ταμείο στο σύμφωνο σταθερότητα, στην επενδυτική βαθμίδα, την πράσινη ανάπτυξη και τη συμμετοχή τη χώρα του ΝΑΤΟ έχουν κοινή σύμπλευση. Ιδιαίτερα για την Άρτα, υπογράμμισε ότι η σύμπλευσή του αποτυπώνεται στου υποψηφίου τη Νέα Δημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, που και στην προεκλογική περίοδο διαφημίζουν τι τοπικέ βιομηχανίε τροφίμων ω πρότυπα εξωστρέφεια, αποκρύβοντα την τρομοκρατία, τα μεροκάματα πείνα, τι τρίμηνε και εξάμηνε συμβάσει και άλλα. Αντίστοιχα, δεν πάτησαν το πόδι του στα αγροτικά και του αγώνε των αγροτών, ενώ τώρα διαπιστώνουν την εγκατάλειψη τη γη, την ερήμωση των χωριών, την φτωχοποίηση του λαού τη περιοχή και το φευγό τη νεολαία, όχι γιατί του έπιασε ο πόνο για τι ανάγκε του λαού, αλλά γιατί χάθηκε μια βουλευτική έδρα λόγω τη μείωση του πληθυσμού στο νομό. Αναφερόμενο στην ενεργειακή ακρίβεια που τσακίζει το λαό από την πρόθεση τη πολιτική απελευθέρωση ενέργεια, τόνισε την αντίφαση, ενώ οι Αρτινοί έχουν δίπλα του ένα από τα μεγαλύτερα υδροηλεκτρικά φράγματα αντί να απολαμβάνουν φθηνορεύμα. Του κόβουν το ηλεκτρικό στα σχολεία και τα σπίτια, υποστηρίζοντα ότι αυτό ακριβώ είναι το περιεχόμενο τη πράσινη ανάπτυξη φτώχεια για το λαό χρυσοφόρε δουλειέ για το κεφάλαιο. Στην πρόκληση του ΣΥΡΙΖΑ να εγκαλεί το ΚΚΕ, να αναλάβει την ευθύνη να στηρίξει η κυβέρνηση κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ ή να ανοίξει τον δρόμο στο Μητσοτάκη, υπενθύμησε ότι ήταν η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ η διάψευση των ελπίδων που είχε προηγουμένω εμπορευτεί με το κιλό, αυτή που άνοιξε τον δρόμο στη Νέα Δημοκρατία και στο Μητσοτάκη για να επιστρέψει το 2019. Τα εκβιαστικά αυτά διλήμματα, αν και δεν είναι καινούργια σχολεία, σε δείχνουν τη μεγάλη δυσκολία που συναντάει ο ΣΥΡΙΖΑ στον προοδευτικό κόσμο, ακόμη και σε όσου ψήφισαν το 2019, να του πείσουν ότι αποτελούν πραγματική εναλλακτική λύση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ο Θανάση Παφίλη, απευθυνόμενο στον κόσμο, υπενθύμησε ότι μόνο το ΚΚΕ έκανε πραγματική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία μέσα και έξω από τη Βουλή, γιατί είναι το μόνο κόμμα που δεν έχει δεσμεύσει στο μεγάλο κεφάλαιο. Ξέρουν ότι θα βρουν τον πελάτου με ένα δυνατό ΚΚΕ την επόμενη μέρα των εκλογών, τόνισε, για να καλέσει του παρευρισκόμενου να δώσουν τη μάχη να φτάσει το ψηφοδέλτιο του κόμματο παντού, για να κάνουμε το φόβο του εφιάλτη και τον εφιάλτη του πραγματικότητα, κατέληξε.